σελίδα 919. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα γάμα κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Σελίς 919, Ιώτα γάμα κεφάλαιο, 18 εδάφιο. 18 εδάφιο. Έλεγε δε, με τι νομία η Βασιλεία του Θεού και με τι να ομοιάσω αυτήν? Η νομία με κόκκον συνάπεως, το οποίον λαβών άνθρωπος έριψεν εις τον κήπον αυτού και ύφξησε και έγινε δέντρο μέγα και τα πετεινά του ουρανού κατεσκήνωσαν εν της κλάδης αυτού. Και πάλιν είπε, με τι να ομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού? Η νομία με προζύμιον, το οποίον λαβούσα γινή ενέκρυψε εις τρία μέτρα αλεύρου έως σου ανέβει εις όλον το φύραμα. Και διήρχεται τας πόλης και τας κόμμας διδάσκων και οδιοπορών εις Ιερουσαλήμ. Είπε δε τρεις προς αυτόν, Κύριε, ο λίγοι άρα είναι σωζόμενοι. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωσει και δεν θέλουν συδυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπός της και αποκλείσει την θύραν και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούεται την θύραν λέγοντας, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Και εκείνος αποκριθεί σας είπε, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε, εφάγομεν εμπροστέ σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας. Και θέλει πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη Βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και από βαρά και νότου και θέλουν συγκαθίσει εν τη Βασιλεία του Θεού. Κι ειδού είναι έσκατη, είτε είναι στέλους είστε πρώτοι και είναι πρώτοι, είτε είναι στέλους είστε έσκατη. Κατ' εκείνη την ημέρα προσήλθον τινές Φαρισαίοι λέγοντες προς αυτόν, «Έξελθε και αναχώρησον εντάφθα, διότι ο Ηρώδης θέλει να σε θανατώσει». Και είπε προς αυτούς, «Υπάγετε και είπατε προς την αλόπεκαν ταύτην, ειδού εκβάλλω δαιμόνια και κάνω θεραπεία σήμερον και αύριον και την τρίτη μέρα τελειούμε. Πλην πρέπει εγώ σήμερον και αύριον και την εφεξής ημέρα να υπάγω, διότι δεν είναι δυνατόν προφήτης να απολεστεί έξω της Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον όρνης τα ορνήθη αυτής υπό τα σπτέρυγας και δεν ηθελήσατε. Ιδού σας αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Αληθώς δε σας λέγω ότι δεν θέλετε με ειδή έως σου έλθει ο καιρός, ότε θέλετε υπή ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αμήν». Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη να αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, να διδάξει καινούρια διδασκαλία, υγιένουσα διδασκαλία, ουράνια διδασκαλία, ώστε να οδηγήσει τον άνθρωπο κατά πάντα επακριβώς στο θέλημά του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αλλά ήρθε τρίτον για να ελευθερώσει και τους δικαίους εχμαλωτιστέντας από το διάβολο, καθώς είναι ο μόνος που μπορεί να δέσει το διάβολο και να ελευθερώσει τα πρόβατα, τα δεμένα από αυτόν με βαριές αλυσίδες σκότους. Το θέλημα του Θεού είναι τα οικήματα τα εν το ουρανό να γεμιστούν με ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν, καθώς εξέλεξαν στη ζωή τους Κύριό τους και Θεό τους τον Ιησού Χριστόν, αποφάσισαν να απαρνηθούν τον εαυτό τους, να πάρουν στην πλάτη τους το δικό τους το σταυρό και έτσι, δηλαδή καθώς αποφάσισαν να φύγουν από τη βολή και την απόλαυση
που προσφέρει ο κόσμος τούτος, αλλά και ο άρχον του κόσμου τούτου, αποφάσισαν να απαρνηθούν το να είναι σε απόλαυση, σε ευρυχωρία, προκρίναντες την κακουχία και τον αγώνα υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Που αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ο καθένας από αυτούς να πάρει το δικό του το σταυρό. Και ο σταυρός είναι η καινούργια ζωή. Η ζωή της κακουχίας. Εις το να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Η ζωή της στενής πύλης και της θεθλιμμένης οδού. Αλλά όμως μόνο έτσι κάποιος μπορεί να ακολουθήσει τον Χριστό και να φτάσει στην αιώνια ζωή και να απολαύσει την αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Μόνο έτσι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος μας να ελευθερώσει τους καταδυναστευομένους από τον διάβολο, να καταργήσει τις φυλακές και τα δεσμά, να δώσει απόλυτη ελευθερία στον κάθε έναν άνθρωπο, καθώς είναι γεγραμμένο μόνον όποιον ο Ιησούς ελευθερώσει πραγματικά είναι ελεύθερος, και να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο να επιλέξει. Καταρχάς τη ζωή με τον Χριστό και στην πορεία το θέλημα του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι προβλέπει ο Θεός ότι είναι πάρα πολλοί, γιατί είναι, στηρίζεται στο θαύμα του ουρανού, στο θαύμα του Θεού, στη βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού που μοιάζει με ένα κόκκο συνάπεως που είναι το μικρότερο σπέρμα επί της γης, το οποίο όμως αν το φυτέψεις γίνεται το μεγαλύτερο δέντρο εκ των σπερμάτων και γίνεται και χρήσιμο, γιατί εκεί μαζεύονται τα πετεινά του ουρανού και αναπαύονται, βρίσκουν ανάπαυση. Το μικρότερο σπέρμα στα μάτια των ανθρώπων, το μεγαλύτερο φυτό σαν αποτέλεσμα. Ακόμη η βασιλεία του Θεού μοιάζει με ένα προζύμι που μια γυναίκα που γνωρίζει από αυτά το ρίχνει σε ένα τσουβάλι αλεύρι, και αυτό το προζύμι έχει δύναμη μέσα του, γιατί σιγά σιγά επεκτείνεται και κάνει όλο το αλεύρι, το κάνει ένζυμο. Έτσι και η βασιλεία του Θεού μπαίνει μέσα μας και αρχίζει σιγά σιγά να μεγαλώνει και να κυριαρχεί στη ζωή μας, εφόσον εμείς το θελήσουμε. Μπαίνει σε μια οικογένεια και αρχίζει και εξαπλώνεται, εφόσον οι άνθρωποι τον θελήσουμε. Και μάλιστα επειδή έχει τόσο μεγάλη δύναμη η βασιλεία του Θεού, ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, προβλέπει ο Κύριος μας ότι θα γεμίσουν όλα τα οικήματα τα πολλά τα οποία υπάρχουν στην οικία του Πατρός του. Όταν τα άκουσε αυτά κάποιος ακροατής του Λόγου, είπε: Κύριε, θα είναι λίγοι τελικά οι σωζόμενοι, πολλοί? Εμείς δεν βλέπουμε πολλούς, εμείς βλέπουμε λίγους. Μας λες για πολλούς αλλά βλέπουμε λίγους. Και ο Κύριος προσπάθησε να τον κάνει εκτελεστή του Λόγου. Να μην είναι μόνο επιλύσμον ακροατής, αλλά εκτελεστής του Λόγου. Και του είπε το μεγάλο μυστικό. Εάν θέλεις να είσαι μέσα σε αυτούς που θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών, εκείνο το οποίο είναι ανάγκη να σκέφτεσαι, είναι κάθε στιγμή να αγωνίζεσαι, να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης. Σε κάθε βήμα σου θα υπάρχει μια φαρδιά πύλη, εύκολη και ευρύχωρη οδός. Αλλά και ταυτόχρονα θα υπάρχει μια στενή πύλη και τεθλιμμένη οδός. Τι θα επιλέξεις? Ποια θα είναι η επιλογή σου? Ή η επιλογή σου θα είναι τώρα προσωρινή απόλαυση αμαρτίας, ή η επιλογή σου θα είναι κακουχία τώρα και αιώνια ζωή. Γιατί ο Θεός θέλει εμείς να επιλέξουμε. Γι' αυτό πρόσεξε να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης. Γιατί
πολλοί, όχι θα εισέλθουνε, θα θέλουνε να εισέλθουνε και δεν θα μπορούνε. Απαντάει σε άλλη ερώτηση. Αλλά είναι αυτό το οποίο είναι ανάγκη να ξέρουμε. Δεν είναι πόσοι θα είναι οι σωζόμενοι, αυτούς τους ξέρει ο Θεός. Το ζήτημα είναι ποιοι δεν θα είναι. Ζητάς τον Χριστό, θα είσαι. Σήμερα είμαστε αρκετοί. Πολλοί θα έλεγα εγώ. Πόσοι θα είμαστε από αυτούς που όταν θα κλείσει η πόρτα από το Θεό θα είμαστε μέσα ή θα είμαστε απ' έξω? Όσοι είναι απ' έξω θα φωνάζουν Κύριε, Κύριε, άνοιξον εισι μας. Κύριε, Κύριε, άνοιξον εισι μας. Και ο Θεός θα απαντάει αρνητικά. Φοβερό. Θα θέλεις να μπεις, θα θέλει να μπει, αλλά δεν θα μπορεί. Σήμερα και θέλουμε και μπορούμε. Σήμερα είναι η μέρα ευπρόσδεκτο, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι η μέρα απόφασης. Αύριο, το αύριο δεν μας ανήκει. Δεν το ξέρουμε το αύριο. Σήμερα μπορούμε να πούμε και πρέπει, αν θέλετε, να πούμε στον Κύριο, Κύριε, φτιάξε την καρδιά μου έτσι που και να θέλω και να μπορώ. Δεν είναι να θέλω μόνο και να μην μπορώ. Δεν είναι να μπορώ αλλά μην θέλω. Γιατί αυτά τα δύο αν δεν είναι μαζί, βασιλεία των ουρανών δεν βλέπουμε. Και επειδή έρχονται έτσι κι αλλιώς οι μέρες κακουχίας, και επειδή έρχονται έτσι κι αλλιώς κακοί καιροί, γιατί μας το έχει προφητεύσει ο Λόγος του Θεού ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θα έρχονται καιροί κακοί και θα είναι η ανθρωπότητα σαν... και θα συνοδύνει, θα ζει τις οδύνες της εγκυμονούσης. Σήμερα είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να ζητήσουμε από τον Θεό βοήθεια, να αφιερώσουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας και την εκκλησία αυτή στο Κύριο, να ζητήσουμε βοήθεια και να πούμε Κύριε βόηθα μας. Όταν θα έλθει η αρμόδιος ημέρα και να θέλουμε και να μπορούμε. Γιατί? Γιατί σε σένα νίκη και το θέλειν και το ενεργήν. Σήμερα είναι η ευκαιρία. Σήμερα είναι να εκζητήσουμε από το Θεό χάρη και έλεος. Σήμερα είναι να ταπεινωθούμε που και θέλουμε και μπορούμε, που δεν έχουμε έρθει στο δίλημα. Δεν έχουμε έρθει στη θέση της επιλογής. Αλλά βρισκόμαστε μακριά από αυτό. Το βλέπουμε ότι θα έρθει. Το προβλέπουμε ότι θα έρθει το δίλημα. Και θυμάμαι κάποτε πριν από λίγες μέρες ο Κύριος μου είχε πει τώρα είναι ο καιρός όποιος αντέξει να μείνει με τον Χριστό. Όποιος αντέξει. Γιατί? Γιατί και το Πνεύμα το Άγιο ξεσηκώνει τις καρδιές των ανθρώπων, αλλά και το Πνεύμα του Αντίχριστου βάζει όλη του την πονηριά και την πανουργία για να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και εσύ σήμερα είσαι εκλεκτός που ήρθες εδώ. Ο Θεός σε εξέλεξε. Δεν σε έφερε άνθρωπος. Αν σε έφερε άνθρωπος δεν θα ξανάρθεις. Αλλά αφού ήρθες και ξανάρθες, ο Θεός σε έφερε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. Προσέξτε αδελφοί, σημαίνει ότι σήμερα αρχίζουμε. Και θέλω να το δεχτείτε γιατί είναι η απόλυτη αλήθεια. Σήμερα αρχίζουμε. Είναι πλησίον ο καιρός. Σήμερα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό. Τώρα που ακόμη δεν έχουμε βρεθεί να εκλέξουμε κακουχία ή απόλαυση αμαρτία. Σήμερα. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Εάν σήμερα ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό, τότε ο Θεός στη ζωή μας αύριο θα είναι βοήθεια ετοιμοτάτη. Σήμερα κρίνεται η απόφασή σου και η απόφασή μας. Θα μου πεις προηγούμενα, ναι, αλλά τώρα έρχεται ο Θεός και μας το λέει πιο καθαρά. Ποιον θέλεις να λατρεύεις? Σήμερα να πούμε, εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω να λατρεύει τον Κύριο. Είναι απόφαση. Είναι απόφαση θανάτου. Είναι θάνατος συναισθημάτων. Είναι θάνατος απόψεων και γνώσεων και εμπειριών.
Ο νεκρός δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν φωνάζει, δεν αγανακτεί, δεν παραπονιέται. Γιατί? Γιατί είναι νεκρός. Σήμερα είναι η μέρα της νέκρωσής μας. Να τη ζητήσουμε από το Θεό. Να μας κάνει έτσι όπως Αυτός μας θέλει. Νεκρούς για τον κόσμο, νεκρούς για την αμαρτία, νεκρούς για την απόλαυση, την προσωρινή, ζωντανούς για την αιώνια ζωή, για τη Βασιλεία των Ουρανών. Να ζούμε μόνο για τον Χριστό. Θα ξεσηκωθούνε ενάντι πολέμοι, γιατί ο διάβολος έχει 4 ωραία εργαλεία. Είναι έπειρος εκατομμύρια χρόνια και μπορεί εύκολα να σε δελεάσει με την προσωρινή απόλαυση αμαρτίας, εύκολα να σε τρομοκρατήσει με την κακουχία, εύκολα να σε πλανήσει με τις ψεύτικες υποσχέσεις, εύκολα, και εύκολα να σου κατηγορήσει το Θεό και τα αδέλφια σου και όλους αυτούς που ο Θεός τους αγαπάει. Εύκολα μπορεί να πείσει τον Ιωνάθαν να εκλέξει τον πατέρα του, το βασίλειο, την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας και να απορρίψει την κακοχία με τον Δαβίδ. Κι όμως ο Ιωνάθαν ήταν αγαθός, ευλογημένος, σκεύος εκλογής του Θεού. Τον χρησιμοποίησε ο Θεός πολλάκις και πολυτρόπος υπέρ του δούλου του Δαβίδ. Αλλά εκείνη την ημέρα πήρε μια κακή απόφαση. Αρμόδιος ημέρα. Και πιστεύω ότι σήμερα για μας όλους είναι μια αρμόδιος ημέρα. Μην πάρουμε την απόφαση του Ιωνάθαν. Να πάρουμε την απόφαση την καλή που θα μπορούσε να πάρει ο Ιωνάθαν. Εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Εγώ συμφωνώ με το θέλημα του Θεού. Εγώ συμφωνώ με αυτούς που αγαπούν το Θεό, που αγαπάει ο Θεός. Εγώ συμφωνώ με αυτούς που είναι ο Θεός μαζί τους. Και τη δική μου την διαφορετική άποψη την καταδικάζω στο όνομα του Χριστού, γιατί με ενδιαφέρει η Βασιλεία των Ουρανών. Με ενδιαφέρει το τέλος της υποθέσεως. Γιατί θα έρθει η στιγμή που θα κλείσει η θύρα. Πολλοί θα στέκονται έξω. Ποιοι? Σαν τον Ιωνάθαν. Επέξω και θα φωνάζουνε. Άνοιξε ο νησί μας. Και θα απαντήσει ο Θεός. Δεν ξέρω από πού είσαστε εσείς. Αλλά δεν είσαστε από αυτή τη μεριά. Από τα πρόβατα της βοσκής μου. Δεν ξέρω που. Δεν σας ξέρω. Είστε εργάτε της αδικίας. Η αδικία είναι στον άνθρωπο η παράβαση στο θέλημα του Θεού σε σχέση με τα αδέλφια μας. Μα λέει, εμάς δεν μας ξέρεις. Εμάς δεν μας ξέρεις. Φάγαμε μπροσθέν σου. Επίωμεν μπροσθέν σου το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μας εδίδαξας. Εμάς δεν μας ξέρεις. Και η απάντηση είναι, φύγετε απ' εμού. Χριστέ μου, γι' αυτό λέω αδερφοί, σήμερα είναι αρμόδιος ημέρα. Σήμερα να ταπεινώσουμε την καρδιά μας και το πνεύμα μας. Σήμερα να επιλέξουμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, τη θυσία του Χριστού, όχι την Ανάσταση. Αν εκλέξεις την Ανάσταση δεν θα τη ζήσεις. Αν εκλέξεις τη θυσία θα ζήσεις και την Ανάσταση. Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, γιατί? Γιατί θα δείτε όλους αυτούς, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και όλους τους άλλους να στέκονται στη Βασιλεία των Ουρανών και εσάς τον εαυτό σας έξω, γιατί σήμερα δεν πήρατε απόφαση θανάτου. Ώστε να μην ελπίζουμε στον εαυτό μας, λέει ο Παύλος, αλλά εις τον Θεόν τον εγείροντα νεκρούς. Αλλά θυμηθείτε, γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι που με τρομάζει. Είναι έσχατοι που θα γίνουν πρώτοι. Αλλά είναι και πρώτοι οι οποίοι θα είναι έσχατοι. Είναι οι ανατροπές που θα κάνει την τελευταία στιγμή ο Χριστός σε αυτό που νομίζουν οι άνθρωποι. Ανατροπές. Ποια γνώμη έχεις για τον εαυτό σου? Τι νομίζεις, ότι είσαι έξυπνος?
ότι ξέρεις ότι δεν είσαι σαν για αυτούς τους χαζούς. Ποια είναι η γνώμη που έχεις? Αν έχουμε γνώμη, αδελφοί, ότι είμαστε από τους πρώτους, θα βρεθούμε προεκπλήξεων μεγάλων. Αν όμως αποφασίσουμε να έχουμε γνώμη ότι δεν είμαστε από τους σπουδαίους, τους μεγάλους, αλλά είμαστε από τους μικρούς και τους ασήμαντους, τους ελάχιστους, τότε θα βρει την ευκαιρία ο Θεός, καθώς ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, Αυτός να μας υψώνει. Ενώ αν υψώνουμε τον εαυτό μας, θα βρει την ευκαιρία ο Θεός εξ ανάγκης να μας ταπεινώνει. Και πάνω σε αυτή την απόφαση ήρθα μέσω στη δοκιμασία. Πάνω σε αυτά τα λόγια ήρθα μέσω στη δοκιμασία. Προσήλθαν μερικοί φαρισαίοι γεμάτοι αγάπη και φροντίδα για τον Ιησού. Σήκω και φύγε γρήγορα, γιατί ο Ηρώδης αποφάσισε να σε θανατώσει. Κρύψου. Διάλεξε την απόλαυση, τη σωτηρία, την ανθρώπινη. Αλλά η απάντηση είναι το μάθημα το σημερινό. Υπάγεται και είπατε στην αλόπεκα αυτή ότι σήμερα και αύριο εγώ εκβάλλω δαιμόνια, κάνω θαύματα πολλά, γιατί είναι το έργο το οποίο ο Θεός μου έχει δώσει. Και όταν ο Θεός έχει δώσει έργο στο Δαβίδ, ό,τι και να κάνει ο Σαούλ θα εκπληρωθεί. Το έργο που μου έχει δώσει ο Θεός θα το κάνω σήμερα και αύριο. Ξέρω ότι θα έρθει τρίτη μέρα που όλα θα τελειώσουν. Αλλά σήμερα και αύριο δεν μπορεί να μ' αγγίξει ο Ηρώδης. Και κανείς, ο διάβολος, δεν μπορεί να αγγίξει κανένα παιδί του Θεού. Μη φοβάσαι. Μη φοβού. Το έργο και το δρόμο που έχει προετοιμάσει ο Θεός για σένα θα το τελειώσεις. Αν δεν το τελειώσεις, δεν είναι ότι ο Θεός δεν τα έχει όλα έτοιμα. Εσύ φοβήθηκες, εξέλεξες, δελεάστηκες, πλανήθηκες. Εσύ πίστηκες από τις πανουργίες του διαβόλου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε βοήθεια από το Θεό. Να μας δίνει, αδελφοί, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να μας δίνει πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα ευσεβίας και γνώσεως. Και ιδιαιτέρως πνεύμα φόβου Κυρίου. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Εάν το πνεύμα του Θεού δεν μας κρατάει, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί. Αλλά κηρύτεται σήμερα θάνατος συναισθημάτων, θάνατος φόβου, αγωνίας, ταραχής. Είσαι νεκρός ή όχι? Σήμερα θα το καταλάβεις. Εάν είσαι θλιμμένος, χαρούμενος για λόγους έξω από την αιώνια ζωή, είσαι ζωντανός για τον κόσμο. Πρέπει να ταπεινωθείς, να εισέλθεις στην, από τη στενή πύλη στη βασιλεία των ουρανών. Ο νεκρός. Γι' αυτό το άκουσα από το Πνεύμα το Άγιο στο στρατόνι που είχα πάει και μ' άρεσε. Ο νεκρός δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν φοβάται, δεν λυπάται. Κι άλλα πολλά είπε, δεν τα θυμάμαι, αλλά μπορείς να τα σκεφτείς κι εσύ. Γιατί? Γιατί είναι νεκρός. Νεκρός για τον κόσμο. Αλληλούια. Αν θυμώνεις, αν αγριεύεις, δεν είσαι νεκρός. Είσαι έξω από τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό. Αν μπορείς και σκύβεις το κεφάλι σου και δεν σε επηρεάζει τίποτα, τότε είσαι ταπεινός και βρίσκεις χάρη από το Θεό. Αλλιώς είσαι υπερήφανος και στους υπερήφανους ο Θεός αντιτάσσεται. Φοβάσαι, τι φοβάσαι? Δεν εμπιστεύεσαι το Θεό? Δεν εμπιστεύεσαι τον Κύριό σου? Αγωνιάς, θλίβεσαι, ταλαιπωρείσαι, μεριμνάς. Γιατί? Θυμώνεις, αγριεύεις, φωνάζεις. Γιατί? Γιατί? Δεν εμπιστεύεσαι τον Κύριό σου? Δεν εμπιστεύεσαι την αγάπη του Θεού? Δεν σε έσωσε? Δεν σε ευλόγησε? Θα σταματήσει να σε ευλογεί? Μη χάσουμε, αδερφοί αγαπητοί, την αρμόδιο ημέρα σήμερα. Σαν να μας παρακαλεί ο Θεός, διέ μου, μη χάσουμε την αρμόδιο ημέρα. Σήμερα να καταδικάσουμε. Να καταδικάσουμε οτιδήποτε είναι έξω
από τη Βασιλεία του Θεού και από την παρουσία του Θεού. Γιατί? Γιατί η πιο αγαπημένη πόλη του Θεού, η Ιερουσαλήμ, η εκλεκτή, την οποία θα υψώσει έως ουρανού και θα την ονομάσει Νέα Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών, κατάντησε η φωνεύουσα τους προφήτας και τους απεσταλμένους προς αυτήν. Έτσι κατάντησε, φωνεύουσα τους προφήτες που ο Θεός έστελνε σε αυτήν και τους απεσταλμένους από το Θεό προς αυτήν. Πόσες φορές φωνάζει ο Θεός? Μία βασική είναι η σημερινή μέρα για μας. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου όπως η όρνη συνάζει τα ορνήθια αυτής κάτω από τις πτέρυγες αυτού, αλλά εσείς δεν θελήσατε. Αυτό είναι το κακό. Εσείς δεν θελήσατε. Σήμερα θέλουμε, αδερφοί. Θέλεις? Φώναξε με την ψυχή σου. Θέλω, αδερφέ. Θέλω. Θέλω τα σπτέρυγας του Κυρίου. Θέλω να είμαι η Ιερουσαλήμ που δοξάζει, όχι που φωνεύει. Γιατί όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Όποιος μισεί τον αδελφό αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό αυτού είναι στο σκοτάδι, στο θάνατο. Θέλω, αν θέλεις, ταπεινό σου, για να σε σκεπάσει με τη χάρη του και με τις πτέρυγες του ο Θεός, να σε φυλάξει μέσα από τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό. Όμως δεν θέλησαν. Χριστέ μου, αδελφοί, να φοβηθούμε το Θεό σήμερα. Εγώ φοβήθηκα, έτρεμα στην παρουσία του Θεού. Ιδού σας αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Επειδή δεν θελήσατε. Όχι, δεν μπορέσατε. Επειδή δεν θέλεις, θα αφαιθεί ο οίκος σου έρημος, λέει ο Θεός. Ιδού σας αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Εάν σήμερα δεν νεκρώσεις με επίγνωση τα συναισθήματά σου και οτιδήποτε είναι αυτό που βρίσκει ο εχθρός, τις επιθυμίες σου, τις φιλοδοξίες σου, το φθόνο σου, δεν εμπέζεται ο Θεός. Δεν μπορούμε να παίξουμε με το Θεό. Ο λόγος του Θεού είναι μάχαιρα, δίστομος, πυρ κατά αναλύσκων. Είναι ζών και ενεργός και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος. Και ο λόγος του Θεού λέει, προσέχετε, γιατί στην Ιερουσαλήμ, την πλέον αγαπημένη πόλη του Θεού, ομολόγησε ο Ιησούς Χριστός σήμερα. Δεν έγινε σήμερα, έγινε σε 70 χρόνια, σε 40 χρόνια περίπου. Ιδού αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Και δίνει και μία ευκαιρία. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλετε με ειδή έως ότου έλθει ο καιρός που θα πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σήμερα να το πούμε, αδελφιά μου αγαπημένα, αυτό. Ειλικρινά φλέγεται η ψυχή μου, η καρδιά μου. Θέλω να σας παρακαλέσω και τον εαυτό μου να παρακαλέσω στο όνομα του Χριστού. Σήμερα, αδελφοί, να νεκρώσουμε τα μέλη μας, να νεκρώσουμε τα συναισθήματά μας. Γιατί εάν δεν θελήσουμε να το κάνουμε, αν θελήσουμε ο Θεός θα το κάνει και μπορεί. Εάν δεν θελήσουμε για να το κάνουμε, θα αφαιθεί το αίμα σου, Χριστέ μου, ο οίκος μας έρημος. Με το Θεό δεν μπορεί να παίξει κανείς. Με το Λόγο του Θεού δεν μπορεί να παίξει κανείς. Εάν σπείρεις στη σάρκα, θα θερήσεις φθορά, ερημιά. Αν σπείρουμε όμως όπως θέλει ο Θεός σήμερα στο πνεύμα, θα θερήσουμε ζωή αιώνιο. Όμως το πνεύμα για να σπέρνεις έχει κόπο, όπως ο Γεωργός. Για να θερήσει πρέπει να σπείρει. Πριν σπείρει πρέπει να σκάψει. Και όταν σπείρει να μεριμνήσει. Ιδιαίτερα προσευχόμενος για να βρέξει ο Θεός. Σήμερα λοιπόν θέλουμε. Αμήν.
Θέλουμε. Θέλεις. Θέλω, Κύριε μου. Θέλουμε. Μπορεί να μην μπορούμε, αλλά θέλουμε. Βοήθησε μας, Κύριε Θεέ μου, και να μπορέσουμε. Αμήν.